Πότε μπαίνουν στη ζωή σου, σε τι ηλικία? Από τα 19, 20 και μετά. Αλήθεια. Να υποθέσω ότι μέχρι τότε ήσουν παρθένος. 18. Ήταν πώς και τα κατάφερες? Πρώτη φορά. Ήθελα να γίνει ό,τι γίνει στην πρώτη σχέση που θα είχα και θα νιώθα οκ. Okay. Την έχεις ακούσει από έρωτα πολύ χοντρά? Ναι. Εγώ είμαι τον άκρον, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή? Ή θα είμαι ανέστητος, οπότε και η σχέση θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, ή θα πέφτω στα πατώματα. Αν δω ότι έχω τέτοια αντιμετώπιση που δεν το περίμενα, ότι χάλια δηλαδή, δεν έχω ανταπόκριση, θα πέφτω στα πατώματα. Θα κλάψω τα πάντα. Ξέρεις τι, όταν έχεις περάσει ταλαιπωρία μέσα σε μια σχέση, αρκετή, αυτό δεν το είχα ξαναπάθει μέχρι τώρα. Είναι πρόσφατο δηλαδή? Πρόσφατο. Δεν είναι τόσο πρόσφατο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Από τότε που τερματίστηκε η σχέση. Ευτυχώς, Παναγία μου. Είμαι κενός. Και προσπαθώ να αναπληρώσω το κενό και δεν μπορώ. Αυτό είναι φάση η οποία αναγκαστικά... Είναι φάση, αλλά εγώ δεν έχω βρεθεί σε τέτοια φάση. Θα βρισκόσουν, τι θα κάνεις. Και μέσω της μουσικής έβρισκα μία διέξοδο. Τώρα δεν έχω ούτε και εκεί, είμαι στεγνός. Ποια παιδιά, είναι αυτή? Έχει πει ότι είναι μια σχέση μεγάλη. Ναι. Με ποιε τα έχει αυτό? Με την Οικονομάκου. Ναι. Αυτή είναι η γνωστή. Ναι. Η γνωστή, ναι. Αλλά έχει και άλλε σχέσει το παιδί. Τέλο, ναι. Λέει ότι είναι μια σχέση που τα έχει δώσει όλα. Ευτυχώ λέει τελείωσε, που σημαίνει ότι είχε περάσει άσχημα. Ναι, βέβαια. Μεγάλη σχέση. Αλλά γνωστή, τα δίνει τόσο πολύ. Είναι γνωστή σχέση. Όχι, ήταν, ποια, ρε παιδιά, πείτε. Ποια. Γράψτε το. Κάτσε με κάνουμε πλακία. Τώρα το είπες, ακούστηκε. Τώρα το είπες. Τάμτα. Εντάξει. Θα είχε γίνει τάμτα. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Το θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων, ωραία. Εγώ ξέρω και άλλη μία. Κάψω τον κόσμο. Λέει πάντως ότι είναι τόσο κενός που δεν μπορεί να φτιάξει άλλη σχέση έτσι ωραία. Δηλαδή έδωσε όλα. Και δεν μπορεί και να... Το ρούφιξε αυτή. Τη βρήκε με το τραγούδι. Είναι μερικές που σου ρουφάνε την ενέργεια. Και άλλο δεν γίνεται. Ευτυχώς, ναι. Ποια είναι άραγε? Πάντως, κάτσε να σου θυμηθώ τώρα κάτι που θυμήθηκα. Συνέντευξη Οικονομάκου που έχω διαβάσει και η Αθηνά έχει δηλώσει ότι στις προηγούμενες σχέσεις της, δεν μιλούσε και συγκεκριμένη, μην παρεξηγηθούμε, έδινε πάρα πολλά πράγματα, έπαιζε πάρα πολλούς ρόλους. Καλά, η Οικονομάκου έχει μαθαίνει, τα έχει και με τον άλλο τον... Αυτόν, τον όχι τον ηθοποιό, τον μπαρίστα αυτόν, τον... Τον Βραζιλιάνο. Α, είναι τον Μπέρμαν. Τον Μπέρμαν. Ότι έδινε πάρα πολλά στις σχέσεις, έπαιζε πολλούς ρόλους. Τα και με τον Μπουγιούρι. Τα έχει με τον Βιγιούρι. Καλά, ναι, κοπέλα είναι. Εντάξει, μια κοπέλα, καλά κάνει. Εντάξει, καλά κάνει και το ευχαριστιέται η κοπέλα. Τώρα όμως έχει το Μιχόπουλο, δεν την ενδιαφέρει κανένα άλλο. Κλείδωσε. Ήταν μια σχέση όποια αυτή, έντονη, πολύ έντονη. Τόσο ειλικρινές πάντως αυτό. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να μιλάει για χωρισμό με τόση αξιοπρέπεια αλλά και τόση ειλικρίνεια. Δηλαδή να παραδέχεται αυτό το άδειασμα που πολύ συχνά μπορεί να αισθανθεί. Αλλά περνάει. Γιατί είναι κενό. Ότι ματιά μα τα 18 το είχατε για 18 μετά. Εγώ δεν είχε καταλαβαίνει τώρα. Δεν τον είχαμε το ματιά μα. Μπορεί και για παραπάνω. Και δεν σου βγάζουν και τόσο ευαίσθητο επίση. Γιατί είναι ευαίσθητο ο άνθρωπο. Μέρι, και ποια έλεγε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ότι αυτό το κορμί κέρδισε το περσινό dancing, θα το σχολιάσει κάποιο. Μα είχε την αντίθεση πολύ και είναι καλό. Αυτό το κορμί έχει πλαστικότητα. Και είχε και φοβερό περσινό. Και είχε και την Τιμισάρ, να πούμε έτσι. Λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάνει την Τιμισάρ. Εγώ είμαι τώρα. Λοιπόν, Ελένη Τσολάκη, η Τσαχπίν Ελένη Τσολάκη. Ήρθε στο εξομολογητήριο, την έβαλα κάτω, μιλήσαμε και για σεξ βεβαίω. 3-3-3. 38-45. Αγαπητέ γάμα. Λοιπόν, μιλήσαμε σεξουαλικά. Και επίσης τη ρώτησα αν θα είναι του χρόνου με τη Σταματίνα ή αν θα θέλει να κάνει και κάτι άλλο δικό της, ξεχωριστό στον Α. Πάμε. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το δικό σου extreme μέρος για να κάνεις σεξ σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα. Κρύο για μένα. Κρύο είναι.